Στην Αθήνα. 12:37 το πρώτο συνοδευτικό αεροσκάφος του υψηλού προσκεκλημένου προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. 6 λεπτά μετά και 1/4 νωρίτερα από το επίσημο πρόγραμμα φτάνει το Falcon του Γάλλου Προέδρου συνοδευόμενο από δύο γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Μοιράς 2000. Μόλις η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους ανοίγει, η αδύνατη φιγούρα της Μπριζή Τρονιέ, κρατώντας μια άσπρη τσάντα Louis Vuitton, διακρίνεται στην κορυφή της σκάλας. Όμως δεν βγαίνει ακόμη. Χρειάστηκαν 12 ολόκληρα λεπτά αναμονής, ώσπου ο υψηλός επισκέπτης της Αθήνας να κατέβει τις σκάλες του Falcon και να πατήσει ελληνικό έδαφος, αφήνοντας την Φινετσά την Μπριζίτ δύο βήματα πίσω, όπως προστάζει το πρωτόκολλο, να στέκεται γοητευτικά αμήχανη στα σκαλοπάτια του αεροσκάφους πάνω στις υπέροχες γόβες της. Για την πρώτη της επίσκεψη στην Αθήνα, η πρώτη κυρία της Γαλλίας επέλεξε να μην αποχωριστεί τον αγαπημένο της γαλλικό οίκο. Τα μαύρα ψιλοτάκουνα, το στενό μαύρο παντελόνι και η άσπρη τσάντα ήταν όλα Louis Vuitton συνολικής αξίας 7.800 ευρώ, ενώ το δαχτυλίδι με το μεγάλο ζαφύρι δεν πέρασε απαρατήρητο από τους δημοσιογράφους. Τον πρόεδρο Μακρόν υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος αφού τον καλωσόρισε, του υπενθύμησε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Έντεκα λεπτά μετά τη μία, η αυτοκινητοπομπή του Προέδρου αναχωρεί για Σύνταγμα, τα κόκκινα χαλιά στην πίστα του αεροδρομίου μαζεύονται, όταν την ίδια ώρα στον άγνωστο στρατιώτη ο μεικτός λόχος φρουράς απόδοσης τιμών κάνει τις τελευταίες πρόβες. Δύο υπάλληλοι του Προεδρικού Μεγάρου με γοργό βήμα φέρουν το στεφάνι που θα καταθέσει ο πρόεδρος Μακρόν. Η αστυνομία αδειάζει την πλατεία από κόσμο, ελικόπτερα χτενίζουν από τον ουρανό την περιοχή, ενώ μια τουρίστρια με πατίνι εκδιώκεται κακήν κακώς από το οδόστρωμα. 13:39 η αυτοκινητοπομπή του Γάλλου Προέδρου φτάνει στο Σύνταγμα, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Δείχνει να τον ταλαιπωρεί το πρωτόκολλο, καθώς δέχεται συχνά υποδείξεις από τον υπεύθυνο του Προεδρικού Μεγάρου για το ποια διαδρομή στο κόκκινο χαλί πρέπει να ακολουθήσει, ενώ ένα έντομο του έχει γίνει στενός κορσές. Λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο για το Προεδρικό Μέγαρο, ζητά από τον ανθυπασπιστή του να του φέρουν ένα μπλε φάκελο, τον οποίο μέχρι να τον φέρουν οι βοηθοί του, η αυτοκινητοπομπή μένει ακούνητη στο οδόστρωμα της οδού Αμαλίας για τουλάχιστον 4 λεπτά. Χρόνο σημαντικό για τον υπεύθυνο της Προεδρικής Φρουράς, ούτως το άγημα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο να είναι στην τρίχα. 13:45 στην Ηρώδου Αττικού, ο Εμμανουέλ Μακρό συναντά τον Έλληνο ομολογό του. Ο Γάλλος πρόεδρος, αφού επιθεωρεί το άγημα και πριν μαζί με τη σύζυγό του περάσουν την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου, μια γυναίκα από το πλήθος των δημοσιογράφων ζητά από το ζεύγος μια φωτογραφία. Εμμανουέλ και Μπριζίτ δέχονται την πρόσκληση για ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, με την Μπριζίτ να βρίσκει την ευκαιρία να πιάσει από το χέρι τον Γάλλο πρόεδρο. Μέσα στο Μέγαρο, Γάλλοι δημοσιογράφοι περιμένουν τον υψηλό προσκεκλημένο της Αθήνας να περάσει το κατόφλι. Οι δύο άνδρες παίρνουν θέση στα πόντιουμ για να ξεκινήσουν οι δηλώσεις, όταν η Μπριζίτ αναζητά καρέκλα για να αφήσει την πανάκριβη τσάντα της. Μιλάτε άπτεστα γαλλικά. Έχετε περάσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, στη Σορβόνη και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και η σύζυγός μου και εγώ είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε σήμερα να αποκτήσουμε και προσωπικούς δεσμούς μαζί. Οι δηλώσεις, παρότι εγκάρδιες, διαρκούν περισσότερο από το προγραμματισμένο, οπότε οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν να σταματήσουν την ορθοστασία και να καθίσουν, με την Μπριζή Τρονιέ να δίνει στους φωτογράφους του Προεδρικού ένα φινετσά το σταυροπόδι. 15:42 ο Εμμανουέλ Μακρόν, μόνος χωρίς τη συνοδεία της Μπριζίτ, φτάνει με τα πόδια στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αμέσως οι δυο τους ανεβαίνουν τα σκαλιά της πρωθυπουργικής κατοικίας με ασυνήθιστη ταχύτητα και μάλλον λόγω αμηχανίας σπέβουν να μπουν στα ενδότερα. Οι φωτογράφοι όμως τους ζητούν να κάνουν όπισθεν και να επιστρέψουν στην κορφή της σκάλας για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες. Η συνομιλία τους ήταν σε χαλαρό, φιλικό κλίμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον επισκέπτη του για την αλληλεγγύη που έχει δείξει η Γαλλία προς την Ελλάδα, με τον Γάλλο Πρόεδρο να κλείνει το μάτι στον Έλληνα Πρωθυπουργό λίγο πριν η συνάντησή τους ολοκληρωθεί.